στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Θεοδωρή Παπαθεοδόρου. Ο συγγραφέας είναι συμπατριώτης μου, ευρύτης, και εκτιμώ τη γραφή του, καθώς στηρίζεται στην ιστορική έρευνα, τα αποτελέσματα της οποίας δείχνει να σέβεται και να ακολουθεί πιστά στα έργα. Εκτός των άλλων που θα αναφερθούν στη συνέχεια, και λόγω της επικαιρότητας του θέματός του, που είναι ο αγώνας για την απελευθέρωση της Μακεδονίας. Θα ξεκινήσω ανορθόδοξα, από τα τελευταία λόγια του επιλόγου, τα άκουσαμε και πριν, λόγια της αρετής. Κεντρική ηρωίδα του βιβλίου που μας συγκέντρωσε απόψε εδώ. Τάφοι των νεκρών είναι οι ψυχές των ζωντανών. Οι συγκεκριμένοι νεκροί δεν είναι άλλοι από τους ηρωικούς αγωνιστές και αγωνίστριες που θυσίασαν τη ζωή τους στη διάρκεια του Μακεδονικού Αγώνα. Ενός ανορθόδοξου, ακήρυκτου πολέμου που η πλειοψηφία των σημερινών Ελλήνων δυστυχώς αγνοεί. Σε αυτόν τον αγώνα αναφέρεται η τριλογία της μικρής πατρίδας. Οι γυναίκες στο πρώτο βιβλίο, τα λενοκέρια το δεύτερο και τα συναξάρια της μικρής πατρίδας το τελευταίο. Ο τίτλος «Συναξάρια», αν και παραπέμπει σε δίους Αγίων, για τον συγγραφέα αξίζει και αποδίδεται στη μνήμη όσων αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν για την πατρίδα. Συγκεκριμένα γράφει. Διέλεγαν οι ώρες έτσι. Πότε μιλώντας για τον Φίλιππο και τον Αλέξανδρο, που σε τούτα τα χώματα ανδρώθηκαν και όλο τον κόσμο κατάκτησαν. Πότε για τον τοπικό του ήρωα, τον Γιωργά και Ολύμπιο, που σήκωσε τα άρματα και τα φλάμπορα της λευτεριάς. Αυτά που τώρα σηκώνουν τα ντόπια παλικάρια. Ποιότερα από όλους, ο φιλότιμος και αεκίνητος καπετάν Γιώτας Γκόνος από τα Γενιτσά, που πρώτος πάτησε τον Βάλτο και τώρα πολεμούσε στο πλάι του καπετάν Ματαπά. Το στοιχείο του Βάλτου, όπως το ονόμαζε γεμάτος θαυμασμό, ο ίδιος ο Κορομιλάς και αξιωματική του προξενείου. Συνεπαρμένα την άλλη με τα παιδιά της, παραστατικά να ιστορεί και ολόκληρη να φλέγεται, άλλοτε πάλι να βουρκώνει μες στο μούχρωμο του αποσπερνού. Ίδια σχολείο σε μοναστήρι ή εκκλησιά, όπως τους χρόνους της σκλαβιάς στην παλιά Ελλάδα. Μοναντία δύο Αγίων, άλλα συναξάρια μνημόνευε.